Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Και φέτο η Κρήτη TV θα μεταδώσει ζωντανά την παρέλαση από την Πλατεία Ελευθερίας, καθώς τιμούμε την 83η επέτειο από την εποποιία του 1940. Μια μεγάλη προσταγή του Εσχύλου έρχεται στο νου μας τη σημερινή ημέρα. «Ο παιδες Ελλήνων είτε, ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παιδας, γυναίκας, θεόντε πατρό ονέδι, θήκαστε προγόνων, νυν υπερ πάντων αγών». Αυτή ήταν η προσταγή του Εσχύλου στους Έλληνες απέναντι στα στήφη των Περσών, του Δαρίου, και μολόν λαβέ επανέλαβε ο βασιλιάς της Σπάρτης Λεωνίδας τον Ξέρξη στη μάχη των Θερμοπυλών. Ελευθερία ή θάνατο, ορκίστηκαν οι αγωνιστές του 1821 στην Αγία Λαύρα και ένα τρανό όχι όρθωσαν σύσσωμοι οι Έλληνες την 28η Οκτωβρίου 1940 στις σκοτεινές δυνάμεις του Άξονα. Κάθε γενιά καλείται να επιδείξει τις δικές. Όπως βλέπουμε στις οθόνες, ήδη όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η παρέλαση, αλλά ωστόσο εμείς θα κάνουμε ένα σύντομο ιστορικό εκείνης της ημέρας που γράφτηκε στην ελληνική ιστορία ως χρυσή σελίδα δόξας. Ο ηρωικός αγώνας της Ελλάδας κατά τους 7 συνολικά μήνες του Ελληνοϊταλικού και του Ελληνογερμανικού πολέμου από την 28η Οκτωβρίου 1940 μέχρι την 31η Μαΐου 1941 αποτελεί αναμφισβήτητα μια από τις ενδοξότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Έχει όμως και ιστορική σημασία ευρύτερη, γιατί επηρέασε πολλαπλά την εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και συνέβαλε κρίσιμα στην έκβασή του. Από την άποψη αυτή του ανήκει μια περίβλεπτη θέση στη γενικότερη σύγχρονη ιστορία και ειδικότερα στην ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ βλέπουμε τη φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου να πηγαίνει να καταλάβει τη θέση της απέναντι από την εξέδρα των επισήμων και στη συνέχεια ο έχων το γενικό πρόσταγμα αξιωματικός θα αναφέρει στους επισήμους την έναρξη της παρελάσεως. Η απόρριψη του Ιταλικού τελεσιγράφου ήταν δεδομένη για την Ελλάδα. Η στάση των Ελλήνων είχε ήδη διερμηνεύσει επιγραμματικά. Από τον Μάρτιο του 1940, ο Έλληνας διπλωμάτης Αθανάσιος Αγνίδης, ανώτερος αξιωματούχος της Κοινωνίας των Εθνών, στον Ιταλό πρεσβευτή στη Λισαβόνα, Μπόβα Σκόπα, όταν ο Ιταλός του υπέδειξε ότι έπρεπε η Ελλάδα να υποκύψει στον Άξονα για να αποφύγει τις τρομερές συνέπειες. Ο Αθανάσιος Αγνίδης του απάντησε: «Οι συμπατριώτες μου είναι πεισματάριδες και ανυποχώρητοι όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία και την τιμή της χώρας τους. Ίσως, όπως υποστηρίζετε, να εξαφανιστούμε σαν έθνος, αλλά θα είναι για μια καλή υπόθεση. Θα ήταν προτιμότερο για τους Έλληνες που θα απέμεναν να υπερηφανεύονται ότι έσωσαν την τιμή τους και ότι η νεότερη Ελλάδα έκανε ό,τι μπορούσε που να ανταποκρίνεται στις αρχαίες καταβολές της και να δικαιολογεί την ύπαρξή της παρά να ζουν ατιμωμένοι και περιφρονημένοι. Στην πραγματικότητα, πρόσθεσε ο Έλληνας διπλωμάτης, τίποτε δεν θα είχε χαθεί, γιατί το παράδειγμά μας θα ήταν χρήσιμο στον κόσμο για να θερμαίνει τους λαούς στην εκτέλεση του χρέους, ακόμη και όταν διακυβεύεται το παν». Στους δέκτες σας, κυρίες και κύριοι, η εξέδρα των επισήμων και κάτω από ένα λαμπερό ήλιο, ένα θαυμάσιο καιρό και σήμερα, εκατοντάδες, χιλιάδες Ηρακλειώτες έχουν κατακλείσει την Πλατεία Ελευθερίας και τα γύρω, τις γύρω περιοχές. Αλλά ας γυρίσουμε σε εκείνες τις σκοτεινές μέρες, σε μια εποχή που οι δυνάμεις του Άξονα, ύστερα από σειρά εντυπωσιακών επιτυχιών, θεωρούνταν ακατανίκητες
έτοιμες να συντρίψουν όσους θα τολμούσαν να προβάλλουν αντίσταση απέναντι στην τερατώδη πολεμική μηχανή που διέθεταν, η οποία από τις 12 Μαρτίου 1939 είχε υποδουλώσει τη μία ευρωπαϊκή χώρα μετά την άλλη. Η αλήγηση στάση της Ελλάδος στο διπλωματικό πεδίο φαινόταν ουτοπική. Με αυτήν τη στάση, μέσα στη δίνη των γεγονότων, φτάσαμε στη νύχτα της 27ης προς 28η Οκτωβρίου 1940. Ήταν 2 ώρες και 45 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Το τηλέφωνο στο δωμάτιο του Έλληνα Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά χτυπά επίμονα. Όταν το σηκώνει, ο επικεφαλής της φρουράς του αναγγέλει την επίσκεψη του πρεσβευτή της Ιταλίας, Γκράτσι. Ο Μεταξάς μήνες τώρα ζούσε με την αγωνία της στιγμής που ερχόταν. Οδήγησε τον Γκράτσι στο μικρό σαλόνι του ισογείου και κάθισαν ο ένας απέναντι στον άλλον. Ο Γκράτσι στη γαλλική γλώσσα πληροφορεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι η κυβέρνησή του τον επιφόρτησε να του παραδώσει μια επίγουσα διακοίνωση και του παραδίδει ένα έγγραφο. Ο Μεταξάς αρχίζει να διαβάζει αργά το έγγραφο, κάνοντας σε τακτά χρονικά διαστήματα κινήσεις με το κεφάλι του που σήμαιναν άρνηση. Το έγγραφο που ήταν γραμμένο στη γαλλική γλώσσα συντάχθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Κομιτσιάνο, και ελέγχθηκε μόνο από τον Μουσολίνι, χωρίς να λάβω γνώση η στρατιωτική αρχηγή. Έγραφε πως η ελληνική κυβέρνηση παραβίασε την ουδετερότητα και τάχθηκε φανερά υπέρ των Άγγλων και απαριθμούσε διάφορες παραβιάσεις, καταλήγοντας σε κάποια δίθεν πρόκληση εναντίον της Αλβανίας. Κάτι τέτοιο, έλεγε το έγγραφο, δεν μπορεί να το ανεχθεί η Ιταλία, και για το λόγο αυτό η Ιταλική κυβέρνηση, αποβλέποντας στο να κατοχυρώσει την ουδετερότητα της Ελλάδος όσο και τη δική της ασφάλεια, απαιτεί από την Ελλάδα να της επιτρέψει να καταλάβει με στρατεύματα δικά της όσο διαρκεί ο πόλεμος μερικά στρατηγικά σημεία που βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος. Η Ιταλική κυβέρνηση ζητεί από την ελληνική να μην εναντιωθεί στην κατάληψη αυτών των σημείων, ούτε να εμποδίσει την ελεύθερη διάβαση του στρατού της για να εκτελέσει το καθήκον του. Τα στρατεύματα αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν εχθρικά, ούτε και η ενέργεια αυτή της ιταλικής κυβέρνησης, που δεν είναι παραπροσωρινή και υπαγορεύεται από επιτακτική ανάγκη και λόγους καθαρά αμυντικούς. Η ώρα ήταν ήδη 3 το πρωί. Το τελεσίγραφο όριζε διορία μέχρι τις 6 το πρωί. Τα χέρια του Μεταξιά τρέμανε. Τα γυαλιά του είχαν θαμπώσει από τα δάκρυα που έτρεχαν από τα μάτια του. Το τελεσίγραφο, που ήταν ένας συνδυασμός θρασίτητας, προχειρότητας και αντιφατικότητας, τον είχε αναστατώσει. Επιστράτευσε όλη την ψυχραιμία του και ψιθύρισε: «Ώστε έχουμε πόλεμο». 24 ώρες την ημέρα υπάρχουν 2 σκάφη παντός καιρού διαθέσιμα με κυβερνήτη και συγκυβερνήτη στην υπηρεσία του Κεντρικού Λιμεναρχείου και του Θαλάμου Επιχειρήσεων με χρόνο απόκρισης περίπου 15 λεπτά. Χειροκροτήστε τους. Η παρέλαση συνεχίζει το νομαρχιακό σωματείο ατόμων με αναπηρίες νομού Ηρακλείου, που εξυπηρετεί καθημερινά τα μέλη του με διάφορους τρόπους. Μεταφέρει μαθητές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό Ηρακλείου με τα 8 λεωφορεία. Και όσο εμείς βλέπουμε την εξέλιξη της παρέλασης, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε στο ιστορικό εκείνης της συγκλονιστικής ημέρας. Ο Γκράτσι, ταραγμένος και αυτός από την αδικία που διατάχθηκε να διεκπαιρεώσει, αντέδρασε λέγοντας πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να είναι αλήθεια και πως η Ελλάδα έπρεπε να βρει τρόπο να δώσει ικανοποίηση στις απαιτήσεις της Ιταλίας. Τότε ο Μεταξάς ξέσπασε. «Πώς είναι δυνατόν μέσα σε 3 ώρες να ξυπνήσω τον βασιλιά, να καλέσω τον Υπουργό Άμυνας και τον Παπάγο και να δώσω κάποια διαταγή που θα προλάβει να φτάσει ως τα φυλάκια της Μεθορίου ή στις απομακρυσμένες περιοχές? Μήπως εσείς ξέρετε ποια είναι τα στρατηγικά σημεία που θέλει να καταλάβει η Ιταλία?» Ο Γκράτσι αμήχανος
παραδέχθηκε πως δεν ήξερε. Αφού δεν ήξεραν ούτε στη Ρώμη, μέσα στην προχειρότητα και την βιασύνη τους, να εξαπολύσουν την επίθεσή τους, ξέχασαν να τηρήσουν και τα στοιχειώδη προσχήματα. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε πόλεμο, είπε ο Μεταξάς, τερματίζοντας ουσιαστικά την συζήτηση. Ο Άγγλος στρατάρχης Βέιμπελ μίλησε με αυτά τα λόγια για τη σημασία της 28ης Οκτωβρίου 1940. Σε λίγο άρχισαν να ουρλιάζουν οι σιρήνες και η απρόκλητη επίθεση των Ιταλών αρχίζει στα σύνορα της Ηπείρου πριν καν εκπνεύσει το ιταλικό τελεσίγραφο. Ο ελληνικός λαός ευνηδιασμένος ανοίγει τα ραδιόφωνα και μαθαίνει για το πισόπλατο ιταλικό χτύπημα. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτο ανακοινοθέν του ελληνικού γενικού στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 π.Μ. σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Με περισσή χαρά και καμάρι περνάνε από μπροστά μας τα μέλη της εύξηνου λέσης Ποντίου νομού Ηρακλείου. Κρατώντας ψηλά το λάβαρο του ποντιακού πολιτισμού 29 χρόνια τώρα από την έδρα του στη Νέα Αλικαρνασσό. Σύσσωμος ο ελληνικός λαός ενώνεται σαν μια γροθιά ξεπερνώντας τις πολιτικές του διαφορές. Δημοκράτες, φασίστες και κομμουνιστές τρέχουν να καταταγούν ανταποκρινόμενοι με μια απίστευτη, εκπληκτική ομοψυχία στο κάλεσμα της Γενικής Επιστράτευσης που γίνεται πριν καλά-καλά ξημερώσει. Οι σιρήνες εξακολουθούν να ρουλιάζουν όταν κατά τις 9:30 ιταλικά αεροπλάνα κάνουν την εμφάνισή τους στον Αττικό ουρανό. Ο νομού Ηρακλείου συνεχίζει την παρέλασή μας που επανιδρύθηκε το 1982 σε συνέχεια της Ένωσης Αλατσατιανών του 1936. Τότε συμβαίνει κάτι απίστευτο. Αντί ο κόσμος να τρέξει για να βρει καταφύγιο, ξεχύνεται στους δρόμους και εκατοντάδες χιλιάδες χέρια υψώνονται στον ουρανό, μουτζώνοντας τα ιταλικά αεροπλάνα. Τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών που βρίσκονται υποδιωγμών από το δικτατορικό καθεστώς που εγκαθίδρυσε ο Μεταξάς από την 4η Αυγούστου 1936 δίνουν το μέτρο και την ορμή της εθνικής ομοψυχίας. Ο Γεώργιος Παπανδρέου με επιστολή του στον Μεταξά θέτει τον εαυτό του στη διάθεση της πατρίδος για πάσαν υπηρεσία. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος με τηλεγράφημά του ζητά να καταταγεί στο στρατό σαν απλός φαντάρος. Ο Ηλίας Σιριμόκος, παρά την ηλικία του, σπέβδει στο μέτωπο με ειδικότητα οδηγού, χωρίς όμως να ξέρει να οδηγεί. Ο Σοφοκλής Βενιζέλος παρουσιάζεται στο ελληνικό προξενείο της Νέας Υόρκης, όπου βρίσκεται και στέλνει μήνυμα στον Μεταξά, θέτοντας τον εαυτό του στη διάθεση της κυβέρνησης. Ο αρχηγός του ΚΚΕ, Νίκος Ζαχαριάδης, από τις φυλακές Κέρκυρας, που βρίσκεται κρατούμενος, σε μήνυμά του γράφει πως τον πόλεμο αυτό, που τον διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά, όλοι μας πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις δίχως επιφύλαξη. Από τις περισσότερες περιοχές της Ηπείρου και χορευτικό τμήμα όπου διδάσκονται χοροί από όλη την Ελλάδα. Η ύπουλη ιταλική επίθεση που έχει σαν πρώτο στόχο την Ήπειρο μέχρι την Πρέβεζα αρχίζει από τις πρώτες κιόλας μέρες να προσκρούει σε μια τσάλινη αποφασιστικότητα ενός ενωμένου λαού που βαριά προσβεβλημένος πιστεύει πως ο αγώνας και οι θυσίες του θα βρουν δικαίωση. Οι άμαχοι, άνδρες και γυναίκες, βοηθούν το στρατό μεταφέροντάς του ως την πρώτη γραμμή της μάχης εφόδια, μα και κουράγιο για τους φαντάρους. Καλπάκι, Βόρεια Πίνδος, Σμόλικα και Γράμμος γίνονται τόποι μάχης που σαν κυματοθράφστης σκορπάνε τη μεγαλομανία του ιταλικού φασισμού
κάτω από απερίγραπτες καιρικές συνθήκες. Μετά από 15 ημέρες δεν υπάρχει ούτε ένας Ιταλός στρατιώτης σε ελληνικό έδαφος. Ο μύθος του αίτητου του άξονα κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Οι νίκες της μικρής Ελλάδος προκάλεσαν ξάφνιασμα και ενθουσιασμό των φίλων της ελευθερίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η χώρα μας βρέθηκε απότομα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί και υπουργοί, διαπρεπείς στρατιωτικοί ηγέτες και επιφανείς δημοσιογράφοι, εκλεκτοί άνθρωποι του πνεύματος συναγωνίζονταν με δηλώσεις, ανταποκρίσεις και άρθρα τους σε εκδηλώσεις θαυμασμού για τον αγώνα της Ελλάδος, που πολλοί τον έκριναν εισάξιο με τα πολεμικά τρόπαια των αρχαίων Ελλήνων. Οι οξυδερκέστεροι κατανοούσαν από τις πρώτες εβδομάδες τη μεγάλη στρατηγική σημασία του και έγραφαν για μεταβολή της καταστάσεως και για καμπή στην εξέλιξη του γενικού πολέμου. Από την πρώτη στιγμή άρχισαν να φτάνουν μηνύματα θαυμασμού και αλληλεγγύης. Ένα από αυτά του Πρωθυπουργού του Καναδά Μακένζι Κίνγκ έγραφε: «Όταν η κοιτίδα του ευγενέστερου πολιτισμού που γνώρισε η ανθρωπότητα, η χώρα που της οφείλουμε ό,τι καθιστά τη ζωή ανώτερη και ωραιότερη, υφίσταται τέτοια επίθεση, η θέση όλων των αληθινών ανθρώπων είναι στο πλευρό της». Αδερφούλα μου, ο Θεός σε φώτισε και μέσα στο δέμα που μου στείλατε έβαλε στα 5 κοινά μανταρίνια. Μόλις τα άνοιξα και αντίκρισα τον κίτρινο θησαυρό του νησιού μας, δάκρυσα. Τα καθάρισα, τα χώρισα σε φέτες και τα φάγαμε με τα άλλα φανταράκια της δημιουργίας μου. Σε βεβαιώ πως ούτε τα τσοφλάκια δεν πετάξαμε. Αδερφούλα μου, σωστό βάλσαμο ήταν για τις διψασμένες ψυχές μας. Λες και πήραμε νέες δυνάμεις. Αδερφούλα μου, νικούμε παντού. Η Παναγία ολοζώντανη μας ακολουθεί. Παρακαλείτε κι εσείς όσο μπορείτε για τη σύντομη τελική... Ο γαλλικός ελεύθερος ραδιοφωνικός σταθμός της Μέσης Ανατολής βεβαίωνε τους Έλληνες ότι όλοι οι αληθινοί Γάλλοι βρίσκονται πλάι στη μικρή Ελλάδα, που δίνει και σε άλλα μεγαλύτερα έθνη ένα υπέροχο παράδειγμα. Οι Times του Λονδίνου έγραφαν: «Η Ελλάς έχει το δικαίωμα να συγχαίρει τον εαυτό της για την πάλη της εναντίον εχθρού υπερπενταπλάσιου. Η ξένη τυραννία δεν πραγματοποίησε μεγαλύτερη πρόοδο εναντίον του πρώτου προμάχου των ελευθεριών στην Ευρώπη από όσοι οι Πέρσες, όταν πριν από 2.500 χρόνια κατατροπώθηκαν από τους Έλληνες παρά την καταπληκτική τους υπεροπλία στην ξηρά και τη θάλασσα». Γράφει ο Άγγελος Σικελιανός: «Ελέγαμε ένα μαραθώνα ακόμα. Ελέγαμε μία Σαλαμίνα ακόμα. Ελέγαμε ακόμα ένα 21. Κι ήρθε στελωσή, μητέρα μέρα, όπου αγκάλιασες και ανύψωσες ολόκληρα τα περασμένα, στον ανώτατο λυτρωτικό σκοπό τους, στον υπέρτατό τους ηθικόν ιστορικό ρυθμό». Ο στρατάχης Γιάν Σμάτς, πρωθυπουργός της Νοτιού Αφρικής, χαρακτήρισε την 28η Οκτωβρίου 1940 ως η μέρα που άλλαξε τον ρου της ιστορίας και πρόσθεσε: «Πραγματικώς σε γεννήθη μια νέα Ελλάς, όπως την ονειρεύτηκαν οι ποιητέ». Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Ίντεν δήλωσε: «Αν το αποτυχόν χάρισε στην νικηφόρον αντίσταση της Ελλάδος μεσογειακών σχέδιων του Χίτλερ επετύγχανε, η επίθεση της Γερμανίας εναντίον της Ρωσίας θα είχε όλος διάφορα αποτελέσματα. Οι ήρωες που έχουν βάψει με το αίμα τους την ιερά γη της Βορείου Ηπείρου, οι μαχητέ της Πίνδου και οι άλλοι θα είναι οδηγοί, μαζί με τους μαραθωνομάχους θα φωτίζουν ανά τους αιώνας την οικουμένη». Η ψυχία των Ελλήνων φωτίζει σαν ήλιος φωτεινός ένα σκοτεινό κόσμο. Στα χιονοσκέπαστα βουνά της Πίνδου, μέσα σε ένα βαρύ και αδυσόπιτο χειμώνα, οι λόγχες των ευζώνων ορμούν ακάθεκτα. Απτόητα εμπρός στο βωμό της θυσίας, με εύψυχο θάρρος και απόλυτη πίστη στα μεγάλα ιδανικά, κατατροπώνοντας τον εχθρό. Τον ίδιο θαυμασμό εξέφρασαν και οι αντίπαλοι. Όλοι οι ανώτεροι Γερμανοί αξιωματούχοι που κατέθεσαν στη δίκη της Νιρεμβέργης
είτε ως κατηγορούμενοι είτε ως μάρτυρες, ομολόγησαν ως βασική αιτία της αποτυχίας της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα τη Βαλκανική εκστρατεία. Ο στρατάρχης Κέιτελ συγκεκριμένα κατέθεσε: «Η απροσδόκητη και ισχυρή αντίσταση των Ελλήνων ευράδυνε την επίθεση κατά της Ρωσίας για περισσότερο από 2 μήνες. Αν δεν υπήρχε η καθυστέρηση αυτή, η εξέλιξη του πολέμου θα ήταν διαφορετική, τόσο στο ανατολικό μέτωπο όσο και στον πόλεμο γενικά. Και άλλοι σήμερα θα ήσαν στην θέση του κατηγορουμένου». Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Είναι ο αιώνιος έρωτος των Ελλήνων για τη ζωή, τη δράση και την ελευθερία. Σεις, τα ελληνικά παραδείγματα, νύχτα και μέρα έχετε στα χέρια σας. Ο ναύαρχος Φον Κανάρης αναφέρει στα απομνημονεύματά του ότι σε σύσκεψη στο Berchtesgaden την 1η Φεβρουαρίου 1941, προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις μετά το θάνατο του Μεταξά, και ενώ ήδη είχε αποφασιστεί η γερμανική επίθεση, ακούστηκε ο Χίτλερ να μονολογεί: «Εάν επιτεθώ, θα μου πούν ότι χτυπώ πισόπλατα έναν ηρωικό λαό. Εάν δεν επιτεθώ, προδίδω ένα φίλο και σύμμαχο», εννοούσε τον Μουσολίνι. Διέπραξε όμως την ατιμία αυτή και τελικά οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν. Η ηρωική μάλιστα αντίσταση στα οχυρά της γραμμής Μεταξά τον έκανε να αναγνωρίσει σε λόγο του στο Reichstag στις 4 Μαΐου 1941. Ενώπιον της ιστορίας είμαι υποχρεωμένος να αναγνωρίσω ότι από τους μέχρι τώρα αντιπάλους μας ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με εξαιρετική γενναιότητα και δεν παραδόθηκε παρά όταν κάθε αντίσταση του ήταν αδύνατη. Ως εκ τούτου, απεφάσισα να μην κρατηθεί κανένας Έλληνας στρατιώτης εχμάλωτος και οι αξιωματικοί να διατηρήσουν τα προσωπικά όπλα τους. Που σήμερα μείνονται του πατρίου εδάφους. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, 9 Νοεμβρίου 1940. Αλλά και οι ιαπωνικές εφημερίδες το Δεκέμβριο του 1940 έγραφαν: «Η χώρα μας, στην οποία ιδιαιτέρως τιμάται η Ανδρεία, παρακολουθεί με θαυμασμόν τον αγώνα των Ελλήνων στην Αλβανία, ο οποίος συγκινεί τόσον ώστε παραμερίζοντες προς στιγμή παν άλλο αίσθημα αναφωνούμεν: ζήτω η Ελλάς». Ο Ιωσήφ Στάλιν είπε το μνημειώδες: «Όταν νικήσουμε, θα μπούμε στη Βουλγαρία ως τιμωρή, στη Γιουγκοσλαβία ως ελευθερωτές και στην Ελλάδα ως προσκυνητές». Ποιο λόγος και ποια πράξη μπορούν να δικαιώσουν απόλυτα την παστρατιά των ηρωίδων της νίκης, μιας τόσο ένδοξης ιστορικής καμπής του ελληνισμού, και να αποδώσουν έπαινον τον πρέποντα σε αυτές που για τη νίκη της Ελλάδας σόδευαν στο θάνατο απρόσκλητες? Γυναίκα εσύ της Πίνδου, αποκάλυψε σε όλους την ηρωική, τη θρηλυκή μορφή σου στο φως το γαλανό της ελληνικής μας πατρίδας, στον ήλιο της Ελλάδας». Η αμερικανική εφημερίδα Christian Science Monitor σχολίαζε: «Το θέαμα των λίγων Ελλήνων στρατιωτικών που συγκρατούν και αποθούν τα στρατεύματα της μεγάλης φασιστικής Ιταλίας έχει τόση εξαιρετική σημασία, ώστε μπορεί να πει κανείς αδίστακτα ότι ίσως εκεί πάνω στα βουνά της Ηπείρου κρίνεται η τύχη όλου του πολέμου». Η γενναία αντίσταση όμως και οι πρώτες νίκες της Ελλάδος είχαν άμεσες και σπουδαιότατες πρακτικές συνέπειες. Η διάψευση του μύθου για το αίτητο του άξονα και η μεταβολή στις εκτιμήσεις για την εξέλιξη του πολέμου είχε σοβαρότατες επιπτώσεις στο διπλωματικό πεδίο. Η Times του Λονδίνου στο φύλλο της 28ης Νοεμβρίου 1940 έγραφαν: «Οι ελληνικές νίκες είχαν τεράστια απήχηση στην Εγγύς Ανατολή. Στην Αίγυπτο διέλυσαν τελείως τις ανησυχίες για ιταλική εισβολή και μετέβαλαν το Μουσολίνι που θεωρούνταν κάτι σπουδαίο σε κωμικό πρόσωπο». Το μέτωπο είχε καταρρεύσει. Ο στρατός είχε διαλυθεί. Η Βόρεια και η Κεντρική Ελλάδα είχαν κατακτηθεί. Στην πρωτεύουσα ο πανικός ήταν μεγάλος. Πολλοί έφευγαν προς την Πελοπόννησο, άλλοι προς τα νησιά και την Κρήτη. Κανείς δεν ήξερε πώς να σωθεί.
Μπροστά μας το 25ο και 26ο. Δήμος της Ελλάδος, όπως αποκαλείται στη στρατιωτική ορολογία, είχε τεράστια συμβολή για την ήττα των Γερμανών στο Ανατολικό Μέτωπο. Η εμπλοκή της Γερμανίας στον πόλεμο αυτό και οι ευρύτερες επιχειρήσεις στα Βαλκάνια που υποχρεώθηκε να διενεργήσει ήταν η κύρια αιτία για την αναβολή της επίθεσης στη Σοβιετική Ένωση κατά 5 έως 6 εβδομάδες. Οι συνέπειες της αναβολής αυτής αποδείχθηκαν καταστροφικές για τους Γερμανούς, καθώς επήλθε ο βαρύτατος ρωσικός χειμώνας πριν επιτύχουν αποφασιστικά αποτελέσματα στο Ανατολικό Μέτωπο. Έκτοτε, ο χρόνος κυλούσε σε βάρος τους μέχρι την τελική ήττα. Πάλι θα έρθει. Ψηλά τα κεφάλια. Η Ελλάδα δεν πεθαίνει. Η εισβολή των Γερμανών. Η τεράστια αυτή υπηρεσία της Ελλάδος στο συμμαχικό αγώνα είχε τονιστεί ενώ ακόμη διαρκούσε ο πόλεμος. Όταν συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τις ελληνικές επιτυχίες, στις 28 Οκτωβρίου 1941, ο Λόρδος του Ναυαρχείου, μιλώντας στο Λονδίνο, έλεγε: «Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι η Ελλάς ανέτρεψε το σύνολο των σχεδίων της Γερμανίας, αναγκάζοντάς την να αναβάλει για 6 εβδομάδες την επίθεση εναντίον της Ρωσίας. Διερωτώμεθα ποια θα ήταν η θέση της Σοβιετικής Ένωσης χωρίς την Ελλάδα». Στις 24 Σεπτεμβρίου 1942 ο Υπουργός των Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, Άντονι Ίντεν, σε ομιλία του στη Βρετανική Αυτοκρατορική Λέσχη του Λονδίνου, επισήμανε: «Άσχετα πως ό,τι θα πούν οι ιστορικοί του μέλλοντος, εκείνο που εμείς μπορούμε να πούμε από τώρα είναι ότι η Ελλάς πρώτη έδωσε αλυσμόνητο μάθημα στον Μουσολίνη, ότι αυτή υπήρξε η αφορμή της Εθνικής Επανάστασης στη Γιουγκοσλαβία εναντίον του άξονα, ότι αυτή, με τη μικρή βοήθεια που σταθήκαμε τότε ικανοί να της δώσουμε, κράτησε τους Γερμανούς στο υπηρετικό της έδαφος και στην Κρήτη επί 6 εβδομάδες, ότι αυτή ανέτρεψε τη χρονολογική σειρά όλων των σχεδίων του γερμανικού επιτελείου και έτσι επέφερε ριζική μεταβολή στις εκστρατείες του και ίσως στην όλη πορεία του πολέμου. Εμείς οι Άγγλοι δεν θα λησμονήσουμε ποτέ την ανακούφιση και την παρηγορία που μας προσέφερε κατά τους αγωνιώδεις εκείνες στιγμές του πολέμου η τιμιότητα και η αξιοπρέπεια της στάσεως των Ελλήνων». Οι μαχητές του 40 είναι το ασύγκριτο, το μοναδικό όχι που δείχνει όλο το μεγαλείο και τη δύναμη της φυλής μας, όλη την τόλμη και την υπερηφάνεια που κρύβει μέσα της η αθάνατη ελληνική ψυχή. Με το 37ο και 41ο Δημοτικό Σχολείο συνεχίζεται η παρέλαση. Στις 27 Απριλίου 1942, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας σε αφιέρωμά του με θέμα «Χαιρετισμός προς Έλληνες» ανέφερε μεταξύ άλλων: «Επολεμήσατε μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, όχι, γιατί είσαστε Έλληνες. Ως Ρώσοι κερδίσαμε, χάρη στη θυσία σας, χρόνο για να αμυνθούμε. Σας ευγνωμονούμε». «Όχι, την ηθική ανατροφή που έδωσε σε όλους τους λαούς του κόσμου, το αίμα της μεγάλης θυσίας δεν θα την ανατρέψουν οι στενόκαρδοι υπολογισμοί χαμηλών παρασκηνιακών συμφερόντων». Η μεγάλη υπηρεσία που είχε προσφέρει η μικρή Ελλάδα στην κοινωνία των ελεύθερων κρατών όχι μόνο δεν είχε κατανοηθεί, αλλά είχε επενεθεί με διθυράμβους. Ο αγώνας των Ελλήνων άλλαξε ριζικά τα σχέδια του Χίτλερ και την εξέλιξη του πολέμου. Από τα στοιχεία που έγιναν γνωστά μετά τον πόλεμο προκύπτει ότι μετά τη συντριβή της Γαλλίας απασχολούσε τον Χίτλερ η ιδέα της επίθεσης στη Σοβιετική Ένωση ήδη από τον Ιούλιο του 1940 και είχε δώσει προσωπικά διαταγές για τη μυστική προετοιμασία της. Οι απροσδόκητες όμως εξελίξεις του Ελληνοϊταλικού πολέμου με τις δυσμενείς για τον άξονα επιπτώσεις και κυρίως το ενδεχόμενο να αποκτήσουν οι Άγγλοι τη δυνατότητα δημιουργίας μακεδονικού μετόπου με βάση τη Θεσσαλονίκη, όπως και κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο,
ανάγκασε τον Χίτλερ να προετοιμάσει επιχείρηση εναντίον της Ελλάδος. Ένα μήνα μετά την πανολεθρία των Ιταλών, στα βουνά της Βορείου Ηπείρου, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι ήταν αφόρητη για τη Γερμανία η ιδέα ότι η Αγγλία θα μπορούσε να κερδίσει στηρίγματα στην Ελλάδα και ότι το Τρίτο Ράιχ ήταν υποχρεωμένο να αποτρέψει το ενδεχόμενο υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Μάλιστα, ο Γερμανός στρατηγός Blumentritt, μετά τον πόλεμο αναφερόμενο στο θέμα αυτό, είχε πει: «Αν η Βρετανία, αποβιβάζοντας στη Θεσσαλονίκη ή στην ακτή της Νότιας Θράκης, μια τέτοια αποβίβαση θα τους έφερνε στα νότα των γερμανικών στρατιών νότου, όταν αυτές θα προήλαβναν προς τα ανατολικά στη Νότια Ρωσία». Δεν είχαν εξοπλίσει το νησί. Έμεινε λοιπόν μόνο ο ηρωισμός των πρωταγωνιστών για να αντιμετωπιστεί η κρατεά γερμανική πολεμική μηχανή. Οι Άγγλοι, οι Καναδοί, οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί που βρέθηκαν στην Κρήτη βρήκαν ένα λαό ολιγάριθμο και άοπλο, αλλά γεμάτο αντριά και φλό για τον αγώνα της ελευθερίας. Φυσικά ο Χίτλερ γνώριζε πόσο κρίσιμος ήταν ο παράγοντας χρόνος για την έκβαση της εκστρατείας στη Ρωσία και είχε καθορίσει την έναρξή της για τα μέσα Μαΐου, ακριβέστερα στις 11 ή στις 18 Μαΐου, ανάλογα με τον καιρό. Όμως, μετά την αποτυχία και τις αιαρινείς επίθεσεις του Μουσολίνη εναντίον του ελληνικού στρατού και το στρατιωτικό πραξικόπημα της 27ης Μαρτίου 1941 στο Βελιγράδι, αποφάσισε την αναβολή της εκστρατείας επί 4 εβδομάδες. Η σχετική διαταγή υπαριθμών 25 του Χίτλερ περιείχε την ακόλουθη φράση: «Υπό τις συνθήκες αυτές πρέπει η έναρξη της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα να αναβληθεί για 4 το πολύ εβδομάδες». Η γερμανική εκστρατεία όμως στην Ελλάδα διήρκεσε πολύ περισσότερο και μάλιστα με τεράστιες απώλειες επίλεκτων δυνάμεων στην Κρήτη που θεωρούνταν απαραίτητες στη γερμανική πανστρατιά εναντίον της Ρωσίας. Εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες των Γερμανών, υπήρξαν και σοβαρά προβλήματα στην προπαρασκευή της ομάδας των γερμανικών στρατιών που επιβραδύνθηκαν από την καθυστερημένη άφηξη των τεθωρακισμένων μεραρχιών που είχαν χρησιμοποιηθεί στην εκστρατεία κατά της Ελλάδος. Ο Γερμανός στρατάρχης Φον Ρούστετ είχε δηλώσει για τις συνέπειες αυτές: «Ο όγκος των αρμάτων που υπήκτησαν υπό τις διαταγές μου για την επίθεση εναντίον του ρωσικού μετόπου είχαν λάβει μέρος στην επίθεση των Βαλκανίων και είχαν ανάγκη αναπροσαρμογής των μηχανών, ενώ τα πληρώματα είχαν ανάγκη αναπαύσεως. Μεγάλος αριθμός αρμάτων είχε κινηθεί μέχρι την Πελοπόννησο και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν από τον ίδιο δρόμο. Έτσι εξηγείται η ακινητοποίηση από βλάβες πολλών γερμανικών αρμάτων στο ρωσικό μέτωπο, τις οποίες ορισμένοι είχαν αποδώσει αρχικά σε δολιοφθορές των ίδιων των Γερμανών στρατιωτών». Και ακολουθεί το Παγκρίτιο εκπαιδευτήριο. Γράφει Γερμανός αξιωματικός: «Ο ηρωικός αγώνας των Ελλήνων που άρχισε στις 28 Οκτωβρίου 1940 στα βουνά της Βόρειας Ηπείρου και συνεχίστηκε μέχρι τις 31 Μαΐου 1941 στην Κρήτη εναντίον του Άξονα υπήρξε αναμφισβήτητα ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός. Με την κρίσιμη και πολλαπλή συμβολή του στην έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από τον Ιούνιο του 1941 όμως άρχισε ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο του αγώνα, η Εθνική Αντίσταση, η οποία επέφερε καταλυτικές συνέπειες ανεφοδιασμού των στρατιών του Ρόμελ στη Βόρεια Αφρική. Μια νέα περίοδος με αιματηρές θυσίες και σκληρά αντίπεινα εις βάρος τους. Στρατόπεδα συγκέντρωσης, ομαδικές εκτελέσεις, πυρπολήσεις χωριών, φόνοι ανεξάρτητα από ηλικία, συμπληρώνουν το έργο των βομβαρδισμών». Η γερμανική κατοχή παίρνει τέλος στις 9 Μαΐου 1945 με την υπογραφή της συνθήκης παράδοσης των γερμανοϊταλικών δυνάμεων
τους εκπροσώπους των κυβερνήσεων Ελλάδας και Αγγλίας. Το τίμημα όμως αίμα που πληρώνει η Κρήτη από την εισβολή και κατοχή των Γερμανών είναι 6.593 άντρες, 1.113 γυναίκες και 869 παιδιά. Ακολουθούν σημεοφόροι και παραστάτες του πειραματικού, του δεύτερου, τέταρτου και πεντηκοστού, έκτου και τεσσαρακοστού τέταρτου, δέκατου και δωδέκατου δημοτικού σχολείου. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Το χέρι τους είναι κολλημένο στο τουφέκι. Το τουφέκι είναι συνέχεια του χεριού τους και το χέρι τους είναι η συνέχεια της ψυχής τους. Έχουν στα χείλια τους απάνω το θυμό και έχουν τον καημό βαθιά. Βαθιά στα μάτια τους, σαν ένα αστέρι σε μια γούβα αλάτι από την ομοιοσύνη του Ρίτσου. Ο Κάρολος Ντε Γκολ, αρχηγός της γαλλικής αντίστασης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είπε για την Ελλάδα: «Αδυνατό να δώσω το δέον εύρος της ευγνωμοσύνης που αισθάνομαι για την ηρωική αντίσταση του λαού και των ηγετών της Ελλάδος». Ο Μωρίς Σουμάν, υπουργός των εξωτερικών της Γαλλίας και μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας, είπε: «Η Ελλάδα είναι το σύμβολο της μαρτυρικής, υποδουλωμένης, ματωμένης, αλλά ζωντανής Ευρώπης. Ποτέ μία ήττα δεν υπήρξε τόσο τιμητική για εκείνους που την υπέστησαν». Όπως αποδείχθηκε, είχε πολύ μεγάλη σημασία για την τελική έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην εξέλιξη του κοσμοϊστορικού αυτού γεγονότος, η Ελλάδα υπήρξε ένας από τους κύριους συντελεστές. Αυτό είναι μεγάλος λόγος, αλλά είναι η αλήθεια. Ακόμη και ο Μουσολίνη, αφού πήρε το μάθημά του, ομολόγησε: «Ο πόλεμος με την Ελλάδα απέδειξε ότι τίποτα δεν είναι ακλόνητο στα στρατιωτικά πράγματα και ότι πάντοτε μας περιμένουν εκπλήξεις. Εκείνος πάντως είχε την μεγαλύτερη». Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ομιλία του στο Αγγλικό Κοινοβούλιο στις 24 Απριλίου 1941, είπε: «Η λέξη ηρωισμός φοβάμαι ότι δεν αποδίδει το ελάχιστο εκείνων των πράξεων αυτοθυσίας των Ελλήνων, που ήταν καθοριστικός παράγων της νικηφόρου εκβάσεως του κοινού αγώνα των εθνών κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπεια. Εάν δεν υπήρχε η ανδρεία των Ελλήνων και η γενοψυχία τους, η έκβαση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα ήταν ακαθόριστη». Και πρόσθεσε: «Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». Ο βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας, Γεώργιος VI, μιλώντας στο Βρετανικό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 1945, ανέφερε: «Ο μεγαλοπρεπής αγώνας της Ελλάδος υπήρξε η πρώτη μεγάλη καμπή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου». Γράφει ο Γιώργος Εφαίρης: «Όσες φορές κοιτάξουμε με προσοχή και με αγάπη και την πιο μικρή ελληνική λεπτομέρεια, βρισκόμαστε πάντα στην καρδιά της ελληνικής ζωής. Τόσο μεγάλη είναι η συνοχή και η ενότητά της. Θυμάμαι τη μέρα που μας κήρυξαν τον πόλεμο οι Γερμανοί. Το πλήθος που ζητοκράβγαζε στην οδό Σταδίου σώπασε ξαφνικά και έπειτα άρχισε να τραγουδά με μια βαριά, μεγάλη φωνή. Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Αυτό και μόνο. Αλλά αυτό και μόνο ήταν αρκετό για να καταλάβει κανείς πως ο πόλεμος τούτος δεν ήταν σημερινός ούτε χθεσινός. Ήταν ο αιώνιος πόλεμος της Ελλάδας όλων των καιρών για την ανθρώπινη αξία». Μπροστά μας το 30ο, το 32ο, 34ο, 36ο, 39ο και 40ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας.
Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε ραδιοφωνικό λόγο που εκφώνησε στις 10 Ιουνίου 1943 ανέφερε: «Στην Ελλάδα παρασχέθηκε την 28η Οκτωβρίου 1940 χρόνος τριών ωρών για να αποφασίσει πόλεμο ή ειρήνη, αλλά και τριών ημερών ή τριών εβδομάδων ή και τριών ετών προθεσμία να παρήχετο, η απάντηση θα ήταν η ίδια. Οι Έλληνες δίδαξαν διαμέσου των αιώνων την αξιοπρέπεια. Όταν όλος ο κόσμος είχε χάσει κάθε ελπίδα, ο ελληνικός λαός τόλμησε να αμφισβητήσει το αίτητο του γερμανικού τέρατος, αντιτάσσοντας το υπερήφανο πνεύμα της ελευθερίας». Όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί του κόσμου στέλνουν μηνύματα και ύμνους στους άξιους απόγονους της Μεγάλης Ελλάδας. Ντροπή και απογοήτευση. Η Ρωσία, μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Μόσχας, αναγνώρισε την καθοριστική συμβολή της Ελλάδας στην καθυστέρηση και τελική αποτυχία της γερμανικής επίθεσης Μπαρβαρόσα εναντίον της, αναφέροντας: «Πολεμήσατε άοπλοι εναντίον πάνοπλων και νικήσατε. Μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει αλλιώς, διότι είστε Έλληνες. Κερδίσαμε χρόνο για να αμυνθούμε. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευγνωμονούμε». Το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Ηρακλείου και τα ειδικά εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Χειροκροτήστε τα παιδιά, το αξίζουν. Στάλιν, σε ομιλία του στο ραδιοφωνικό σταθμό της Μόσχας την 31η Ιανουαρίου 1943, μετά την νίκη του Στάλιγκραντ, είπε: «Λυπάμαι διότι γυράσκω και δεν θα ζήσω επί μακρόν για να ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό, του οποίου η αντίσταση έκρινε τον δεύτερο παγκόσμιο Ελεύθεροι πόλεμο». Ελεύθεροι άνθρωποι όλων των εθνών, συγγραφείς, ποιητές, καλλιτέχνες, φιλόσοφοι, ιδεολόγοι, μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα πολεμά για τη μοίρα του κόσμου. Πρέπει να υπάρχει ένας μύθος στην ψυχή όλων αυτών των ανθρώπων. Νίκησαν τα βουνά, τα ποτάμια, τη βροχή, το χιόνι και την πείνα, τον ύπνο και την κούραση, τη λάμψη, το φασισμό, τη βία και τον αριθμό. Αλλά και ο στρατάρχης του Σοβιετικού στρατού, Γεώργη Ζούκοφ, δήλωσε: «Αν ο ρωσικός λαός κατόρθωσε να ορθώσει αντίσταση μπροστά στις πύλες της Μόσχας, να συγκρατήσει και να ανατρέψει το γερμανικό χήμαρο, το οφείλει στον ελληνικό λαό, που καθυστέρησε τις γερμανικές μεραρχίες που θα μπορούσαν να μας γονατίσουν. Η γιγαντομαχία της Κρήτης υπήρξε το κορύφωμα της ελληνικής προσφοράς». Ας χαρούμε και να χειροκροτήσουμε τα νιάτα της πατρίδας μας, τους αυριανούς πολίτες της χώρας που καλούνται να συνεχίσουν την ένδοξη ιστορία των προγόνων τους και να υπερασπιστούν τη χώρα αυτή αν ποτέ χρειαστεί. Γιατί πρέπει η Ελλάδα, όσο από μένανε και σένανε περνά, ελεύθερη να μείνει. Ολάκερη η Ελλάδα, σε σένανε και μένανε τα βλέμματα έχει γυρισμένα. Μπροστά μας το πρώτο γυμνάσιο Ηρακλείου και ακολουθεί το τρίτο γυμνάσιο της πόλης μας. Δεκέμβριος 1940. Απόσπασμα από Ιαπωνική εφημερίδα. Η χώρα μας, στην οποία τιμάται ιδιαίτερα η Ανδρεία, παρακολουθεί με θαυμασμό τον αγώνα των Ελλήνων στην Αλβανία και μας συγκινεί τόσο, ώστε παραμερίζοντας κάθε άλλο αίσθημα αναφωνούμε: «Ζήτω η Ελλάδα!»
Στις 4 Μαΐου 1941, ο ίδιος ο Χίτλερ, μιλώντας στο γερμανικό Ράισταχ για την εκστρατεία στα Βαλκάνια, είπε: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους μας, ο Έλληνας στρατιώτης ιδίως, πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 1941. Γράφει ο Αμερικανός δημοσιογράφος Λίλαν Στόουν: «Ποτέ δεν είδα στρατιώτες που να γλεντούν τον πόλεμο και τις κακουχίες, σαν τους μικροκαμωμένους ζωηρούς Έλληνες». Μπροστά μας το 5ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και ακολουθεί το 7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Δεν αναφέρεται στην ιστορία των εθνών πιο λακωνικό, πιο εύγλωτο, αλλά και πιο πιστικό παγκόσμιο κήρυγμα. Δύο μόνο συλλαβές το αποτελούσαν. Όχι. Κι όμως οι δύο αυτές συλλαβές είχαν τη δύναμη να διασπάσουν τον ψυχικό πυρήνα της ανθρωπότητας. Ανατείναξαν με αυτές στον αέρα το σιδηροπαγή μηχανισμό της υλικής βίας και ανύψωσαν στα ζωφερά μεσούρανα του πλανήτη μας την ιωστάλλαχτη σημαία της ηθικής πίστης. Ο ελληνικός πυνθύρας αναφλόγησε ξανά στα βασανισμένα στήθη εκατομμυρίων ανθρώπων τη μισοσμένη θριαλίδα της ελπίδας. Η Ελλάδα απέδειξε για μια ακόμα φορά σε όλη την οικουμένη ότι όταν ένας έθνος μπορέσει να κινηθεί ολόψυχα για τη δικαίωση της ανθρώπινης λαχτάρας, για την ελευθερία του, τότε πραγματοποιεί τον ενδοξότερο θρίαμβο της αρετής και θεμελιώνει το λαμπρότερο εγκόσμιο μεγαλείο. Μπροστά μας το 9ο γυμνάσιο της πόλης μας. Η Ελλάδα έδωσε το παράδειγμα που ο καθένας πρέπει να ακολουθήσει. Μέχρι ότου οι σφετεριστές της ελευθερίας σε οποιοδήποτε μέρος της γης και αν βρίσκονται, υποστούν τη δίκαιη καταδίκη τους. Αυτά ήταν τα λόγια του Φραγκλίνου Ρούσβελτ, τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, για τον αγώνα των Ελλήνων. Μπροστά μας το 11ο, ακολουθεί το 13ο και το Εσπερινό Γυμνάσιο Ηρακλείου. Η ιστορική αξία της 28ης Οκτωβρίου του 1940, όσοι κατέχουν το βαθύτερο νόημα της ιστορίας, γνωρίζουν ότι το ελληνικό όχι του 40 δεν ήταν συμπτωματική εκδήλωση περιστάσεων, αλλά συνειδητή έκφραση πεπιθήσεων, ριζωμένων από μακρούς αιώνες στα σπλάχνα της φυλής μας. Πολιτογραφημένη είναι από 3 χιλιετίες η ελευθερία στη μικρή μας χώρα. Αυτή τη βραχώδη και μαρτόδαρτη ευρωπαϊκή γωνιά της Μεσογείου διάλεξε η μοίρα για θέατρο των μεγαλύτερων αγώνων του πολιτισμού. Εδώ υψώθηκαν διαμέσου των αιώνων τα λαμπρότερα τρόπαια του πνεύματος του θριάμβου της δημοκρατίας. Στις 5 Μαΐου 1941, ο Γερμανός στρατηγός και στρατιωτικός κριτικός Παουλ Χάσε, σε άρθρο του με τον τίτλο «Γενναίοι Έλληνες», έγραψε σε γερμανική εφημερίδα:
Παρά τα αεροπλάνα καθέτου εφορμήσεως, τα τάγκς, τα φλογοβόλα που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον τους, οι Έλληνες στρατιώτες αμύθηκαν με σκληρό φανατισμό, τον οποίο οι Γερμανοί πολεμιστές δεν είχαν συναντήσει μέχρι τώρα σε κανένα άλλο μέτωπο. Εφόσον και ένας στρατιώτης ακόμη μπορούσε να πυροβολεί, το ελληνικό νοχυρό εξακολουθούσε να αμήνεται. Η παρέλαση συνεχίζεται από σημεοφόρους και παραστάτες του 2ου, του 4ου, του 6ου, του 8ου και του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου. Μπροστά μας το 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και ακολουθεί το Παγκρίτιο Εκπαιδευτήριο με σημεοφόρους και παραστάτες. Ο Γάλλος πολιτικός και ακαδημαϊκός Μωρίς Ουμάν στις 19 Τετάρτη 1941 είπε για τους Έλληνες αγωνιστές: «Στο εξής δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες». Ακολουθούν τα λύκεια της πόλης μας. Μπροστά μας το 1ο λύκειο Ηρακλείου και ακολουθούν το 3ο και το 5ο λύκειο της πόλης μας. Για σας, το μεγαλείο και η δόξα σας θα μείνουν αιώνια στη μνήμη μας. Η πράξη σας θα είναι ο φάρος που θα φωτίζει και θα παραδειγματίζει τις επόμενες γενιές. Την Ελλάδα θα την κρατήσουμε μεγάλη και ελεύθερη για πάντα. Η ψυχή ήταν προετοιμασμένη εκείνα τα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, όταν εσήμαναν οι σιρήνες και ηχολογήσανε οι καμπάνες των εκκλησιών στα χωριά μας. Θυμηθείτε εκείνη τη μέρα τους δρόμους πλημμυρισμένους από την νιώτη των Ελλήνων, από τις κοπέλες, από τις μητέρες. Θυμηθείτε τα πρόσωπά τους. Είχαν τίποτα το πένθυμο, τίποτα από συντριβή για το θάνατο που τους περίμενε. Είχαν λάμψει, ήταν χαρά. Βέβαια όχι, αλλά ήταν η πίστη που έδινε την ηρεμία. Η πίστη όχι απλώς για το δίκαιο, αλλά η πίστη στο χρέος. Και αυτό είναι κάτι που έρχεται από πολύ μακριά, κληρονομημένο από γενιά σε γενιά, μέσα στο αίμα, μέσα στο κύτταρο του κάθε Έλληνα. Ας αφήσουμε τα επίσημα νούμερα του ΟΗΕ καθώς και δηλώσεις των πρωταγωνιστών εκείνης της εποχής να μας δώσουν την πραγματική διάσταση και το βάρος της αντίστασης του λαού μας. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τους στρατούς 4 χωρών ταυτόχρονα, Αλβανίας, Ιταλίας, Γερμανίας και Βουλγαρίας. Οι ημέρες αντίστασης της Ελλάδας ήταν 219, της Νορβηγίας 61, της Γαλλίας 43, ήταν η υπερδύναμη της εποχής, η Πολωνία 30, το Βέλγιο 18, Ολλανδία 4, Γιουγκοσλαβία 3, η Δανία καμιά μέρα και η Τσεχοσλοβακία καμιά μέρα. Μπροστά μας το 7ο λύκειο Ηρακλείου
και ακολουθούν το 11ο με το 13ο λύκειο της πόλης μας. Η επική αντίσταση της Ελλάδας εναντίον του άξονα το 1940-41 θεωρήθηκε θαύμα, διότι ξεπέρασε τα συνηθισμένα ανθρώπινα μέτρα και ανέτρεψε τις αναλογίες των αριθμών. Για μας όμως δεν ήταν θαύμα. Ήταν ο φυσικός καρπός μιας μακράς πολιτιστικής διεργασίας. Μετά την πανολεθρία των Ιταλών, ο Χίτλερ γύριζε δεξιά και αριστερά στην Ευρώπη προσπαθώντας μάταια να βρει νέους συμμάχους. Δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει παρά μόνο την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, που ήταν ήδη υπό το πέλμα του. Οι άλλες χώρες δεν του έδωσαν τίποτα και ο κύριος λόγος της αποτυχίας αυτής υπήρξαν οι ελληνικές επιτυχίες εναντίον της Ιταλίας. Η μεταβολή στο διπλωματικό πεδίο επιμαρτυρείται και από τον ίδιο τον Χίτλερ. Σε επιστολή του από την Βιέννη προς τον Μουσολίνι, στις 20 Νοεμβρίου 1940 έγραφε: «Η κατάσταση που διαμορφώθηκε έχει βαρύτατες ψυχολογικές και στρατιωτικές συνέπειες. Οι ψυχολογικές συνέπειες είναι δυσάρεστες στις διπλωματικές προπαρασκευές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Βουλγαρία, που αληθινά έδειχνε προθυμία να προχωρήσει στο τριμερές σύμφωνο, αποφεύγει τώρα εντελώς ακόμη και να σκεφτεί παρόμοια ενέργεια. Ό,τι μας ενδιαφέρει είναι να μην γίνουν οι συνέπειες αυτές αφορμή, ώστε κράτη όπως η Ιουγκοσλαβία να λάβουν στάση ελάχιστα φιλική». Ο πόλεμος του 1940-41 ήταν η τελευταία σύγκρουση στην Ευρώπη με δυνάμεις, μέσα και όπλα τόσο δυσανάλογα. Από τη μία, ο βαρύς οπλισμός της σύγχρονης τεχνοκρατίας, από την άλλη, μέσα αναχρονιστικά, στα χέρια ενός λαού μικρού, που αγωνιζόταν για την ύπαρξή του και για τις παραδόσεις του. Συνεπώς, 28 Οκτωβρίου 1940 προβάλλει στη σκηνή της ιστορίας έναν αγώνα γενικότερο, μιας φυλής ανθρώπων, που προσδιορίζεται από το πάθος της ελευθερίας. Ο στρατάρχης Βέιβελ, αρχιστράτηγος της Μέσης Ανατολής, είχε δηλώσει: «Πρόθυμα αναγνωρίζουμε ότι οι Έλληνες σύμμαχοί μας είναι οι πρώτοι που με τις υπέροχες νίκες τους στη Βόρεια Ήπειρο άνοιξαν το δρόμο και κατάφεραν αποφασιστικά πλήγματα κατά της φασιστικής Ιταλίας. Οι επιτυχίες αυτές δεν είχαν μόνο τοπική σημασία, αλλά επηρέασαν την όλη εξέλιξη του πολέμου. Η άμυνα της Κρήτης έσωσε την Κύπρο, τη Συρία, το Ιράκ και ίσως το Τομπρούκ». Του λαού και των ηγετών της Ελλάδας, από ομιλία του στο Γαλλικό Κοινοβούλιο. Ιωσήφ Στάλιν, αρχηγός της Σοβιετικής Ένωσης: «Λυπάμαι, διότι γυράσκω και δεν θα ζήσω επί μακρόν για να ευγνωμονώ των ελληνικών λαών, του οποίου η αντίσταση έκρινε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπροστά μας σημεοφόροι και παραστάτες του Δεύτερου, του Τέταρτου, του Έκτου και του Όγδοου Λυκείου Ηρακλείου». Μπροστά μας πέρασε η σημαία και οι παραστάτες του 10ου Λύκειου, ακολουθεί το Μουσικό Λύκειο, το Πρότυπο Λύκειο και το Λύκειο του Πακρίτιου Εκπαιδευτηρίου.
Η ιστορική σημασία του Ελληνοϊταλικού και του Ελληνογερμανικού πολέμου υπήρξε πολύ μεγάλη. Η στάση της Ελλάδας και οι πρώτες επιτυχίες της μετέβαλαν την ατμόσφαιρα του πολέμου. Είχαν επίδραση ανυπολόγιστης αξίας στο ηθικό των λαών. Αυτή ήταν η πρώτη και πολυτιμότατη προσφορά της Ελλάδας στον πόλεμο εναντίον του άξονα. Μπροστά μας το πρώτο επαγγελματικό λύκειο και ακολουθεί το πέμπτο επαγγελματικό λύκειο Ηρακλείου. Σερ Άντον Ίντεν, Υπουργός Πολέμου και Εξωτερικών της Βρετανίας. Ασχέτως προς ό,τι θα πούν οι ιστορικοί του μέλλοντος, εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε εμείς τώρα είναι ότι η Ελλάς έδωσε αλυσμόνητο μάθημα στο Μουσολίνι. Ότι αυτή υπήρξε η αφορμή της επανάστασης στη Γιουγκοσλαβία. Ότι αυτή εκράτησε τους Γερμανούς στο υπηρετικό έδαφος και στην Κρήτη για 6 εβδομάδες. Ότι αυτή ανέτρεψε τη χρονολογική σειρά όλων των σχεδίων του γερμανικού επιτελείου και έτσι έφερε γενική μεταβολή στην όλη πορεία του πολέμου και νικήσαμε. Θυμάται πάλι σήμερα το έθνος τη μεγάλη μέρα του. Μία από τις μεγάλες μέρες της ιστορίας του. Ό,τι χαρακτηρίζει ιδιαιτέρως την ελληνική αυτή σελίδα είναι πως πέρασε αμέσως, ενώ ακόμα γραφόταν, στην περιοχή εκείνη όπου το γεγονός εξειδανικεύεται. Γίνεται πνεύμα και μύθος, όπου ο πόνος και το αίμα εξαγιάζονται μέσα σε μία αίσθηση ευθύνης, παράδοσης και χρέους. Μπροστά μας περνάνε σημειοφόροι και παραστάτες του 2ου, του 4ου και του 6ου επαγγελματικού λυκείου της πόλης μας. Ο Έλληνας στρατιώτης που πολέμησε στα βουνά της Πίνδου, στα οχυρά της Μακεδονίας, στην Κρήτη, δεν ήταν υπεράνθρωπος, αλλά είχε το μεγάλο προνόμιο να είναι ο κληρονόμος μιας μοναδικής και ανεκτίμητης πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή θέρμανε την ψυχή του. Αυτή τον όπλησε με δύναμη, με θάρρος και αυτοθυσία. Μπροστά μας το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού. Οι οδηγοί μέσα από παιδαγωγικά προγράμματα μαθαίνουν να ανακαλύπτουν νέα ενδιαφέροντα, να σέβονται τη φύση, να αποκτούν αληθινούς φίλους και να νιώθουν χρήσιμοι. Οι οδηγοί πιστεύουν στη χαρά που δίνει η δημιουργία του κοινού καλού και στο να εξελιχθούν τα παιδιά σε άτομα υπεύθυνα, ικανά, ευτυχισμένα, ελεύθερα για να δημιουργήσουν ένα κόσμο καλύτερο. Δεκάτου 1940. Γράμμα από ένα δάσκαλο, έφεδρο αξιωματικό στο μέτωπο προς την οικογένειά του. Κερδίζεις τις ωραίες μάχες. Μόνο όταν λησμονήσεις τη γλύκα της ζωής και τάξεις πάνω από αυτή την ωραιότητα ενός συμβόλου, το μεγαλείο μιας ιδέας. Έτσι έγινε και για μας την Πίνδο. Μπροστά μας οι πρόσκοποι. Ο προσκοπισμός για πάνω από 110 χρόνια τώρα είναι μια κίνηση για νέους. Εκπαίδευση για τη ζωή. Μία κίνηση που αναπτύσσεται συνεχώς, μία κίνηση παγκόσμια. Ο προσκοπισμός είναι ανοιχτός σε όλους, ψυχαγωγία με σκοπό, πρόκληση και για τους ενήλικες, κίνηση εθελοντική, κίνηση μη πολιτική. Ο Έλληνας στρατιώτης του 1940-41 δεν είχε καθόλου την αίσθηση ότι έγραφε μια εποποιία που θα προκαλούσε τον παγκόσμιο θαυμασμό. Απλώς πίστευε ότι έκανε το χρέος του. Το χρέος αυτό μας το παρέδωσε αυξημένο με τη δική του λαμπλή προσφορά. Οφείλουμε να το διαφυλάξουμε, διότι είναι ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης, δύναμης αισιοδοξίας και ενωμένοι να προχωρήσουμε μπροστά για ένα λαμπρότερο μέλλον.
Εδώ μάλλον ολοκληρώνεται, όπως βλέπετε στους δέκτες σας κυρίες και κύριοι, η παρέλαση των σχολικών τμήματων μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, όπου την κυβέρνηση εκπροσωπεί σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριος Λευτέρης Αβγενάκης. Ήδη βλέπετε το πρώτο στρατιωτικό τμήμα και θα ακολουθήσει τώρα η παρέλαση των υπολείπων στρατιωτικών τμήματων. Κάτω από ένα θαυμάσιο καιρό, όπως σας είπα και στην αρχή, και όσο θυμούμε τόσα χρόνια, τέτοια μέρα, έστω και αν τις προηγούμενες ημέρες είχαμε κακοκαιρία, πάντα ο καλός Θεός μας έδινε μια ωραία λιακάδα για να τιμήσουμε αυτή την ένδοξη επέτειο της ελληνικής ιστορίας. Ως μικροί ηγήτορες του στρατεύματός μας, εκπαιδεύονται στα όπλα που χρησιμοποιεί ο στρατός μας και στην τακτική του πολέμου. Ενισχύουν και βοηθούν αποτελεσματικά τη μαχητική ικανότητα των ενόπλων μας δυνάμεων προπαντός σε καιρού πολέμου. Εδώ κλείνει η παρέλαση των πολιτικών τμήματων και ο υπεύθυνος φυσικής αγωγής και σχολικού αθλητισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, κύριος Ιωάννης Νηστικάκης, κατευθύνεται προς την εξέδρα των επισήμων για να αναγγείλει τη λήξη της. Στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρη Αβγενάκη. Χαρήκαμε την νεολαία μας. Ας ετοιμαστούμε τώρα να χαρούμε για να χειροκροτήσουμε τα στρατευόμενα νιάτα, τις ένοπλες δυνάμεις μας, τους φρουρούς της πατρίδας μας και τιμωρούς κάθε επίδοξη επιβουλέα. Πρόγονοι των σημερινών στρατευμένων δημιούργησαν το μεγαλείο του Μαραθώνα, των Θερμοπυλών του 21, του Τριάμβους του 1912-13 και το έπος του 40. Αυτοί οι άντρες και οι γυναίκες που θα δείτε σε λίγο διασφαλίζουν την ειρήνη στην πατρίδα μας και θα προτάξουν και πάλι τα στήθη τους σε κάθε καινούριο επιβουλέα, αν χρειαστεί. Κυρίες και κύριοι, παρελάμβουν εμπρός από το χώρο των επισήμων ο έχοντο γενικό πρόσταγμα της παρέλασης αντισυνταγματάρχης πεζικού Κωνσταντίνος Τσαντιράκης με το επιτελείο του. Το έμβλημα της σχολής εφέδρων αξιωματικών πεζικού είναι το έμβλημα του πεζικού, το οποίο αποτελείται από μια παράσταση λιχνίας και χιαστή τυφέκιο με σπάθι και το ρητό «Δύο και δόξαν και αρετήν», το οποίο αποδίδεται στο Σουσιάδη στις υποθήκες των 7 σοφών. Το έτος 1887, για πρώτη φορά με βασιλικό διάταγμα, καθορίστηκαν διατάξεις με τις οποίες εισήχθη ο θεσμός της εφεδρίας. Από τον Ιούλιο του 1953, τα δύο κέντρα υποψηφίων εφέδων αξιωματικών, στη Σύρο και την Κέρκυρα, συγχωνεύτηκαν σε ένα με την υπονυμία Σχολή Εφέδων Αξιωματικών Πεζικού, με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα.
Τώρα διέρχεται από το χώρο της παρέλασης η πολεμική σημαία της σχολής εφέδρων αξιωματικών πεζικού. Και ακολουθούν. Οι πολεμικές σημαίες των ταγμάτων Εθνοφυλακής Ηρακλείου του 545 και 546 αερομεταφερόμενων ταγμάτων πεζικού. Είναι οι σημαίες που κάτω από αυτές έχησαν το αίμα τους οι υπηρευσιστές των ιδανικών της πατρίδας μας. Είναι αυτές που κρατούνταν στα χέρια τους οι ήρωες του έτους του 1940. Να θυμούνται οι παλαιότεροι, να καμαρώνουν και να διδάσκονται οι νεότεροι. Και τώρα τα ένοπλα τμήματα της σχολής εφέδρων αξιωματικών πεζικού. Το ηρωικό μας πεζικό προηγείται ο διοικητής του τάγματος με το επιτελείο του. Ακολουθεί ένας λόγος υποψήφιων εφέδρων αξιωματικών των τριών δημιουργιών από την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι η αυριανή δόκιμη έφεδρη αξιωματική πεζικού της Ελλάδας και της Κύπρου μας. Αποστολή της ΕΑΠ είναι να καταστήσει τους δόκιμους εφέδρους αξιωματικούς ικανούς να διοικούν και να εκπαιδεύουν κατά τη διάρκεια της ειρήνης και του πολέμου τμήμα της ειδικότητάς τους επίπεδου πτημιρίας. Το πεζικό, το όπλο της δόξας και της θυσίας. Παρελάβουν οι υπερασπιστές των δικαίων και οι συνεχιστές των υψηλών εθνικών πολεμικών παραδόσεων. Και τώρα διέρχεται μπροστά από το χώρο των επισήμων δημιουργία του 546 αερομεταφερόμενου τάγματος πεζικού. Πρόκειται για νεοσύστατη μονάδα στην περιοχή του Ηρακλείου, η οποία ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο επάυξης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων στην Ίσο Κρήτη. Το αθάνατο πεζικό μας, με τη δάφνη σου, τα λάβαρά του και την ελληνική ψυχή. Και τώρα διέρχεται μπροστά από το χώρο των επισήμων, λόγος εθνοφυλακών των δύο δημιουργιών του τάγματος εθνοφυλακής Ηρακλείου. Είναι οι φύλακοι του έθνους που έχουν ταχθεί στην υπηρεσία της πατρίδας μας και διακρίνονται για την πίστη, την αφοσίωση και την αγάπη τους τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο. Οι εθνοφύλακές μας, μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό του ενεργού στρατού και βέβαια μαζί με τους εφέδρους αξιωματικούς και οπλίτες, αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη του μεγαλείου των Ελλήνων και της προσφοράς τους στην πατρίδα. Οι εθνοφύλακες διαχρονικά, με πνεύμα αυταπάρνησης και αγνού πατριωτισμού, δηλώνουν πάντοτε στην πρώτη γραμμή του αγώνα έτοιμοι να υπερασπιστούν τη γενέθλια γη και να πολεμήσουν εφόσον απαιτηθεί υπέρ βωμών και εστιών. Και τώρα διέρχεται από το χώρο της παρέλασης η πολεμική σημαία της 133ης Μιναρχία Μάχης και ακολουθεί της 11ης μοίρας κατευθυνωμένων βλημάτων. Η 133ης Μιναρχία Μάχης είναι η πρώτη γραμμή κρούσης. Είναι αυτοί που υποστηρίζουν τα πλέον σύγχρονα αεροσκάφη και έχουν την ευθύνη να κρατούν μάχημο το πολύτιμο αυτό πολεμικό μέσο. Είναι αυτοί που έχουν κάνει τον ουρανό του Αιγαίου και τα νησιά σπίτι τους. Η ελληνική πολεμική αεροπορία έδωσε πάντοτε το παρόν σε κάθε εθνικό προσκλητήριο και αγωνίζεται καθημερινά με σθένος, αποφασιστικότητα, ηρωισμό και αξεπέραστη αυτοθυσία. Ακολουθεί η 11η μοίρα κατευθυνωμένων βλημάτων. Παρέχουν πυραυλική άμυνα στο νησί της Κρήτης και μας προστατεύουν από κάθε απειλή. Τα εξαίρετα στελέχη της 11ης μοίρας κατευθυνωμένων βλημάτων τηρούν πάντα αυξημένη ετοιμότητα, ώστε όποτε απαιτηθεί τα αντιεροπορικά μέσα της να είναι άμεσα διαθέσιμα στην ασφάλεια και την άμυνα της χώρας. Εδώ ολοκληρώνεται η στρατιωτική παρέλαση, η μνήμη των ηρώων και νεκρών του έπους του 1940 που έδωσαν τον υπερπάντων αγώνα για να αναπνέουμε εμείς σήμερα ελεύθερα. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή παρέλαση προς τιμήν της 83ης επετείου του έπους της 28ης Οκτωβρίου 1940. Ο
Από την Κρήτη TV, από όλους εμάς, τους σκηνοθέτες, τους τεχνικούς και τους εικονολήπτες, ευχόμαστε σε όλους σας χρόνια πολλά. Και τώρα έχουν το Γενικό Πρόσταγμα Αξιωματικός αναφέρει στην εξέδρα των επισήμων την λήξη της παρελάσεως.